Βεβαίως, θα καταλάβετε για ποιο λόγο ξεκινάω τη συζήτησή με τα τελευταία γεγονότα. Αυτά δηλαδή τα γεγονότα που αναδεικνύουν την πόχα και τη σαπίλα του συστήματος που υπερασπίζονται τα άλλα κόμματα του καπιταλιστικού συστήματος. Γιατί η σύψη, η διαφθορά και η διαπλοκή είναι το παιδί του καπιταλιστικού συστήματος και όχι το παραπέδι του. Και αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι τα κόμματα τα οποία διαχειρίζονται το συγκεκριμένο σύστημα με τις πολιτικές του εξυπηρετούν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομήλων και στο βωμό αυτού των συμφέροντων θυσιάζουν την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Τις τσακίζουν. Έτσι λοιπόν κανένα από τα κόμματα που άσκησαν τη διακυβέρνηση δεν είναι αθώα περιστερά. Και εδώ πέρα πέφτουν όλα στο τραπέζι. Επιλεκτικές σχέσεις πολιτικού προσωπικού με επιχειρηματικούς ομίλους, γεωπολιτικά παιχνίδια τα οποία παίζονται, η κυβέρνηση λέει του Ισραήλ και ο ίδιος ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο κ. Νετανιάχου, ήταν αυτός ο οποίος προκάλεσε τις συναντήσεις, ποιος δηλαδή το κράτος δολοφόνος. Βεβαίως σχετίζονται με προσπάθειες αναδιάταξης του πολιτικού προσωπικού και τα φαινόμενα, τα διαρκή φαινόμενα παρεμβάσεων και χειραγώγησης της δικαιοσύνης. Αυτό είναι το αποτέλεσμα και το παιδί του συστήματος στο οποίο υπερασπίζεστε. Και από αυτή την άποψη τα όποια παιχνίδια γίνονται, γίνονται για παιχνίδια από προσανατολισμό επί της ουσίας. Και αξιοποιούνται και μια σειρά μεθόδους. Θα θυμίσω ότι το ΚΚΕ αποθέσει αρχών αποχώρησε και από τις δύο προανακριτικές επιτροπές. Και αυτή που είχε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Γιατί δεν θέλαμε να αξιοποιήσουμε μια σειρά φαινόμενα τα οποία παρεμποδίζουν τη διαλεύκαση και τη ρεύση της υπόθεσης. Όπως για παράδειγμα οι μάρτυρες οι κουκουλοφόροι, οι προστατευόμενοι μάρτυρες, τους οποίους με θέρμη υπερασπίζεται το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και βεβαίως και η υποψηφία και η Νέα Δημοκρατία από τη στιγμή που δεν βγάλανε τις μάσκες και δεν κατέθεσαν με το ονοματεπώνυμό τους. Επίσης από θέσεις αρχών είμαστε κατά των υποκλοπών. Ανεξάρτητα ποιο συμφέρει και ποιο δεν εξυπηρετεί. Και θα θυμίσω ότι σε σχέση με τους κουκουλοφόρους μάρτυρες, αντίστοιχη στάση κρατήσαμε και στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Και το λέμε αυτό ότι είμαστε κατά των υποκλοπών, ακριβώς γιατί ανοίγει ο ασκός του αιώλου, όπως ανοίγει με τους προστατευόμενους μάρτυρες, που δεν μπορεί να ελεχτεί η αξιοπιστία, η ακρίβεια και η ταυτότητα αυτό που λένε, έτσι και οι υποκλοπές. Και να θυμίσω εδώ πέρα ότι ως ΚΚΕ έχουμε καταγγείλει δημοσίως τα ζητήματα συνακροάσεων και υποκλοπών που έγινε στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής. Εδώ και 4 χρόνια. Και έχει τεράστιες ευθύνες και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η σημερινή κυβέρνηση, η οποία όχι μόνο δεν ερευνά τη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά συνεχίζουν στην ίδια πεπατημένη του συγκαλύματος. Και μάλιστα, με επίσημη καταγγελία την οποία κάνει σήμερα το Γραφείο Τύπου της Κεντρικής Επιτροπής, τα φαινόμενα αυτά επαναλήφθηκαν το διήμερο 18 και 20 Ιουλίου. Υποκλοπές στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής. Η ΑΔΑΕ γνωρίζει, ξέρει από πού προέρχονται αυτά τα τηλεφωνήματα, δεν διερευνεί ποιοι τα κάνουν και ποιοι είναι πίσω από αυτά. Το ίδιο και η δικαιοσύνη, η οποία έχει μπλοκάρει την κάθε διαδικασία διερεύνησης της υπόθεσης. Αυτή η εξέλιξη των πραγμάτων είναι, κατά τη γνώμη του ΚΚΕ, ιδιαίτερα προσβλητική όσον αφορά στα ζητήματα των δικαιωμάτων και της ελευθερίας του λαού που καθημερινά καταπατούνται και τσακίζονται. Και από αυτή την άποψη καλούμε την κυβέρνηση να πάρει ανοιχτά θέση στο συγκεκριμένο ζήτημα και να διερευνήσει την υπόθεση. Θα καταθέσω στα πρακτικά την καταγγελία για τις συνακροάσεις που έγιναν στην Κεντρική Επιτροπή, στο τηλεφωνικό κέντρο της Κεντρικής Επιτροπής 18 και 20 Ιούνιου, πριν από μερικές μέρες. Πότε έγινε? Πριν από 18-20 Ιούνιου. Πριν από μερικές μέρες. Το νέο, το τέταρτο κατά σειρά κρούσμα συνακροάσεων που είχαμε. Γιατί ήταν πριν από 4 χρόνια, επαναλήφθηκε το 17, το 19 και πριν από 4 μέρες. Ένα λοιπόν ζήτημα είναι αυτό. Και από αυτή την άποψη βεβαίως θα αναφερθώ πολύ επιγραμματικά και στην τροπολογία την οποία κατέθεσε το ΚΚΕ. Κατέθεσε και άλλες τροπολογίες, θα μιλήσουμε
και στην κατάρθρον συζήτηση για τα ζητήματα της προβολής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με κρατική χρηματοδότηση διάφορες διαφημιστικές καμπάνιες που κάνει το δημόσιο, το ευρύτερο δημόσιο και η ΔΕΚΟ. Γιατί ακριβώς είναι η στάση την οποία κρατάει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να μην δίνει στον κατάλογο τη δημοσιότητα των μέσων που χρηματοδοτήθηκαν μέσω πανδημίας, δημιουργεί τεράστια ερωτήματα και είναι μια πράξη η οποία είναι απαράδεκτη κατά τη γνώμη του ΚΚΕ. Προσπαθώντας λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτό, βάζουμε στην τροπολογία πρώτον ότι τα ζητήματα που αφορούν τη δημόσια υγεία πρέπει να μεταδίδονται δωρεάν από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε όσα χρειάζεται να γίνεται διαφήμιση μέσα σε 10 μέρες, αυτός ο οποίος αναθέτει ο φορέας, είτε είναι Υπουργείο, είτε είναι δημόσιος φορέας, είτε είναι ΔΕΚΟ, θα πρέπει να δίνει στη δημοσιότητα τη λίστα, όχι στη δημοσιότητα, να την καταθέτει στη Βουλή, στην Επιτροπή Διαφάνειας, τη λίστα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν, για να δούμε αν ακολουθήθηκαν οι κανόνες ή όποιοι κανόνες προβολής και ίσης αντιμετώπισης. Να έρθω στο νομοσχέδιο. Παρακολούθησα την ομιλία και του κυρίου Υφυπουργού, αλλά και του κυρίου Δραγασάκη. Κατατοπιστικές ομιλίες και συμπληρωματικές. Και δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, αφού το νομοσχέδιο έχει ξεκινήσει επ' εξεργασία του επικυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ολοκληρώθηκε επί δικών σας ημερών. Αυτό είναι κατά ανάγκη κακό? Ως ΚΚΕ λέμε όχι, δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Το ερώτημα είναι τι θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με την πρωτοβουλία την οποία παίρνετε. Και το είπατε καθαρά και εσείς, κύριε Υφυπουργέ, και ο κύριος Δραγασάκης, να μπορούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Όμως το ερώτημα είναι αυτό, είναι το πρόβλημα που έχουν οι αυταπασχολούμενοι, οι βιοτέχνες, οι επαγγελματίες, οι έμποροι, η φτωχομεσαία αγροτιά. Αυτό είναι το πρόβλημα τους, ότι δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό τομέα και στη χρηματοδότηση μέσω δανεισμού. Συνολικά οι ατομικές επιχειρήσεις, τις οποίες βεβαίως τις διαχωρίζουμε από τις μετοχικές. Για να δεις ότι αυτό το εργαλείο μπορεί να απαντήσει στο πρόβλημα τους. Εμείς λέμε όχι, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα το οποίο έχουν, τα προβλήματα τα οποία έχουν οι αυταπασχολούμενοι, οι έμποροι, οι ατομικές λεγόμενες επιχειρήσεις, προκύπτουν από δύο κατεξοχήν πηγές. Η πρώτη πηγή είναι ο ανταγωνισμός. Ο σφοδρός ανταγωνισμός που δέχονται από τις μετοχικές επιχειρήσεις, τα μονοπόλια, για να αποκτήσουν όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς. Και χάνουν έδαφος. Αυτός λοιπόν ο σφοδρός ανταγωνισμός είναι η πρώτη πλευρά, η πρώτη πηγή των προβλημάτων που δέχονται οι αυταπασχολούμενοι. Δεύτερη πηγή προβλημάτων είναι οι εκάστοτε κυβερνητικές πολιτικές που επιδεινώνουν τη θέση των ατομικών επιχειρήσεων, αυταπασχολούμενων επαγγελματιών και εμπόρων. Και οι κυβερνητικές πολιτικές τις γνωρίσαμε και στο πολύ πρόσφατο χρονικό διάστημα. Και ήταν αυτή η φοροεπιδρομές. Οι ολομέτωπες φοροεπιδρομές, τις οποίες δεχτήκαν τα προηγούμενα χρόνια και με τα μνημόνια. Και όχι μόνο. Το τέλος επιτιδεύματος, η 100% προκαταβολή του φόρου, η απένταξή τους από το αφορολόγητο, όλα αυτά ήταν ζητήματα τα οποία επιδείνωσαν τη θέση των αυταπασχολούμενων. Οι ανατροπές στο ασφαλιστικό σύστημα, οι όλο και μεγαλύτερες ασφαλιστικές εισφορές που καλούνται να πληρώσουν και όλο και λιγότερες παροχές που έχουν από το ασφαλιστικό σύστημα. Το ωράριο, η απελευθέρωση του ωραρίου. Από αυτή λοιπόν την άποψη, αυτές είναι οι δύο βασικές πηγές των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Και σήμερα, εν μέσω νέας καπιταλιστικής κρίσης, η οποία εκδηλώνεται, βλέπουμε την λογική την οποία έχει και η κυβέρνηση, αλλά όχι μόνο η κυβέρνηση, και τα άλλα κόμματα, τη λογική των οριζόντιων μέτρων. Που ακριβώς αυτή η λογική αποτελεί και το μανδύα συγκάλυψης ότι επί της ουσίας το σύνολο ή το μεγαλύτερο κομμάτι, για να ακριβολογούμε, των μέτρων στήριξης θα κατευθυνθεί στους μονοπωλιακούς ομίλους.
Αυτά λένε οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πακέτα χρηματοδότησης. Αυτά λέει και η κυβερνητική πολιτική. Και από αυτό το φαγοπότι το οποίο θα γίνει με χρήματα που θα κρυθούν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι μετά, ένα πολύ μικρό κομμάτι θα πάει ως τάχτη στα μάτια στους αυταπασχολούμενους και επαγγελματίες. Και θα πάει με τι μέθοδο? Με τη μέθοδο του δανεισμού. Ενώ οι μετοχικές επιχειρήσεις, τα μονοπόλια δηλαδή, θα έχουν στήριξη όσον αφορά τις επιδοτήσεις, τις κρατικές εγγυήσεις, τα διάφορα αναπτυξιακά και επενδυτικά πακέτα, τα διάφορα εργαλεία, άλλα εργαλεία χρηματοδότησης, τα ειδικά χωροταξικά και μια σειρά άλλα μέτρα τα οποία στηρίζουν τις ανάγκες τους και βεβαίως το βασικό μέτρο, την επίθεση στα εναπομείνατα δικαιώματα των εργαζόμενων. Από την άλλη μεριά, η άλλη όψη του νομίσματος τι δείχνει? Δείχνει ότι για τους επαγγελματίες, τους αυταπασχολούμενους, ποια τι τακτική ακολουθεί η κυβέρνηση? Αναβολή, αναστολή μάλλον, των υποχρεώσεων τους και δανεισμό. Επί της ουσίας τι τους λέει, ενώ αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα, τους λέει ότι τις όποιες υποχρεώσεις έχετε, θα τις αποπληρώσετε, όχι σήμερα, αλλά στο άμεσο μέλλον. Και μάλιστα στο πολλαπλάσιο θα αποπληρωθούν όλες αυτές. Επί της ουσίας, λοιπόν, απλά ανοίγει λίγο τη θηλιά για να τη σφίξει μετά πολύ περισσότερο στο λαιμό αυτών των κατηγοριών. Αυτή είναι η κυβερνητική πολιτική την οποία ακολουθείτε. Οι αυταπασχολούμενοι, οι επαγγελματίες, η φτωχομεσαία αγροτιά δεν θέλει αναστολή των υποχρεώσεων, θέλει ανακούφιση. Θέλει κούρεμα των υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων που έχει και προς τις τράπεζες και προς τα ασφαλιστικά ταμεία και προς την εφορία. Για να μπορέσει να πει ότι ανασάνει και ότι μπορεί, βελτιώνοντας σχετικά τη θέση της, να προσπαθήσει να επιβιώσουν. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όμως εσείς όχι μόνο αυτό δεν κάνετε, αλλά ακολουθείτε ακριβώς την αντίθετη λογική. Γι' αυτό ακριβώς και υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα τα οποία στηρίζει το ΚΚΕ. Και τα προβάλλει το ΚΚΕ τα μέτρα αυτά, τους στόχους πάλι στον αυταπασχολούμενο των επαγγελματιών, επιστημόνων και αγροτών. Ποια είναι αυτά τα μέτρα? Να ενταχθούν στο αφορολόγητο. Το αφορολόγητο να φτάσει στις 12.000 ευρώ για όλους. Να καταργηθεί το τέλος επιτιδεύματος για όλους. Να καταργηθεί ο έμφυα. Να καταργηθεί η προκαταβολή φόρου. Να καλυφθούν για όσο διάστημα χρειάζεται οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις με δαπάνη του κράτους, χωρίς να έχουν αυτοί επιπτώσεις. Το διάστημα αυτό της κρίσης. Χωρίς να έχουν επιπτώσεις όσον αφορά τις συντάξεις τους. Να λοιπόν, τέτοιους στόχους πάλι σε αναδεικνύουν οι αυταπασχολούμενοι. Δεν είναι το κύριο, το φλέγον ζήτημά τους να μπορούν να δανειστούν. Αυτά λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς το λόγο το ΚΚΕ λέει όχι στο νομοσχέδιο. Γιατί εμείς δεν θέλουμε μέτρα επιδείνωσης της θέσης στο επόμενο διάστημα, αλλά θέλουμε μέτρα ανακούφισης. Και από αυτή την άποψη, από εδώ, πηγάζει και η ανάγκη κοινής δράσης όλων αυτών των αυταπασχολούμενων, των εμπόρων, των βιοτεχνών, με τους εργαζόμενους. Ακριβώς αυτή η κοινή δράση πρέπει να αναδεικνύει το πλαίσιο πάλης, αλλά και να στοχεύει τον ορατό εχθρό. Που ο ορατός εχθρός για όλους αυτούς είναι το μονοπόλιο, αλλά και το σύστημά του. Να συγκρουστούν με αυτό μέχρι την ανατροπή του. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, εμείς καταψηφίζουμε επί της αρχής το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και θα τοποθετηθούμε πολύ πιο αναλυτικά στην κατάρθρον συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ.